πάμε να δούμε τους εγώ καιρου. Για τους εγώ καιρού, η Αφροβίτη είναι μέσα στο τομέα που έχει να κάνει με επικοινωνία. Έχει να κάνει περισσότερο με ταξίδια, έχει να κάνει με εκδρομέ, έχει να κάνει με ευχάριστε διαδρομέ, με την καθημερινότητά σας. Μπορεί από την άλλη πλευρά να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικέ ασχολίες ή μπορεί να υπάρχει μια πρόταση α, για τα, τα επαγγελματικά σας, η οποία να σας φαίνεται ενδιαφέρουσα ή μπορεί να κάνετε συζητήσεις το επόμενο διάστημα περί των επαγγελματικών και μάλιστα θα έλεγα στους εγώκερους, ε, αν έχετε να κάνετε μια συζήτηση όπου θέλετε ο άλλος να δείξει συμπάθεια προς εσάς ή να, α, α, τέλος πάντων, αυτό που θα του πείτε να τύχει μιας πιο ευνοϊκής μεταχείρισης, θα πρότεινα να το κάνετε μέχρι τις 6 Μαρτίου. Και αυτό γιατί η Αφροδίτη εκεί σας δίνει α, μεγαλύτερη, ας πούμε, ε, πυθό, ε, περισσότερη γοητεία στο λόγο, άρα βάλτε το στο πρόγραμμα μέχρι εκεί. Και επίσης αν έχετε να περάσετε μια συνέντευξη, αν ε, θέλετε να εντυπωσιάσετε κάποιους... Α, μ, με τον τρόπο που μιλάτε, με, τον τρόπο που, με, με τα ταλέντα σα, με τι ικανότητέ σα. Μέχρι τι 6 Μαρτίου είναι ένα πιο πρόσφορο διάστημα για εσά. Έναντι αυτού που ξεκινά μετά τι 6 Μαρτίου για τέτοιου είδου θέματα, έτσι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά μπορεί να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο και με ένα μεταφορικό μέσο. Μπορεί να είναι μια αγορά, μια πώληση. Α, μπορεί να σκεφτείτε δηλαδή να κάνετε κάτι που μπορεί να αφορά το μεταφορικό σα μέσο. Αυτά και για τους εγώ καιρού. και επίσης αν ασχολείστε με το εμπόριο, τη διαφήμιση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, είναι μερικά από τα επαγγέλματα που μέχρι τις 6 Μαρτίου μπορεί να έχετε πάρα πολύ θετικά νέα. Πάμε να δούμε του υδροχώου. Για του υδροχώου τώρα, η Αφροδίτη που περνάει στο ζώδιο των ηχθείων από την Κυριακή και φεύγει το δικό του ζώδιο. Άρα, μέχρι την Κυριακή έχετε μπροστά σα, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Τρει μέρε και τρει νύχτε για να τι αξιοποιήσετε με ό,τι έχει να κάνει με διασκέδαση, με το να το ρίξετε λίγο έξω, με το να κάνετε μια καινούργια γνωριμία, με το να εκδηλώσετε τα συναισθήματά σα στο σύντροφό σα. Όλα αυτά λοιπόν τα περί των ερωτικών θα έλεγα ότι ενισχύονται ιδιαίτερα αυτέ εδώ τι τρει μέρε. Μόλι περάσει η Αφροβήτη Οσυχτή από την Κυριακή και μετά αυτό που φαίνεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι τα οικονομικά και το να α, ανασυγκροτήσετε τα οικονομικά σας α, θα είναι αυτό το οποίο θα σας απασχολήσει όχι μόνο τώρα αλλά σχεδόν μέχρι και τον επόμενο μήνα τον Μάρτιο πώς θα βρείτε δηλαδή νέους πόρους έσοδα α, πώς θα μειώσετε ίσως κάποια έξοδα πάγια για να μπορείτε να φέρετε μια μεγαλύτερη ισορροπία στο πορτοφόλι και από την άλλη πλευρά, μολονότι θα έχετε αρκετά έξοδα, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν και έσοδα τα οποία ίσως δεν τα, δεν τα περιμένατε ή μπορεί να τα περιμένατε καιρό και να προκύπτουν τώρα. Είναι μια περίοδος δηλαδή με μεγάλη έμφαση στον οικονομικό τομέα, και νομίζω ότι θα καταφέρετε τελικά να κλείσετε το μήνα αυτό με θετικό πρόσημο σε σχέση με αυτό που το ξεκινήσατε. Αυτά και για τους υδροχώους σε σχέση με την Αφροδίτη του Συχθεί. Και πάμε να δούμε του Συχθεί φυσικά. Πού περνάει η Αφροδίτη στο ζωδιό σας, που είπαμε ότι η Αφροδίτη είναι σε έξαρση στο ζωδιό σας, δηλαδή στο καλύτερο ζώδιο για να λειτουργήσει. Αν ε, σκεφτούμε τους πλανήτες ως επαγγελματίες ναι. και, τις, και τα ζώδια ως ε, χώρο... Θα μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που θα πεις. Ναι. Λοιπόν, ε, Βλέπω το ίσθος, μπορείς πάνω. να καταλάβεις αν ένας πλανήτης μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά σε ένα ζώδιο. Δηλαδή, δηλαδή. όταν λέω η Αφροδίτη είναι σε έξαρση, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει, ας πούμε, έναν... Τραγουδιστή, μια και είναι και η μέρα έτσι, ναι. τον οποίο τον βάζεις μέσα σε ένα στούντιο να τραγουδήσει. Είναι τέλεια. Όταν είναι σε πτώση ή σε αδυναμία, παίρνει αυτόν τον τραγουδιστή και τον βάζει στα νταμάρια, στο χωράφι. Μπορεί να λειτουργείς. Όχι. Όχι το ίδιο. Αυτό λέω. Ή παίρνει έναν γεωργό και τον βάζει σε ένα γραφείο. Άρα αυτή είναι η αναλογία του τι σημαίνει είναι στη θέση του ένας πλανήτης, Μάλιστα. είναι σε έξαρση. Πάρα Αν το σκεφτούμε ώρα, αυτό έτσι το. σαν μια παρομοίωση, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει μια, να μας δώσει μια εικόνα. Για τους ηχθείς λοιπόν. Είναι μια αχτίδα στα δύσκολα. Τα δύσκολα είναι του Άριστον τοξότη και δεν είναι πολύ δύσκολα. Απλά έχει μια μεγαλύτερη ένταση ή έναν εκνευρισμό κάποιε στιγμέ μέσα στην καθημερινότητά σα, σε σχέση κυρίω με τα επαγγελματικά. Από την άλλη πλευρά, η Αφροδίτη βοηθά να τονωθούν οι σχέσει σα, να τονωθεί η ερωτική σα ζωή και τα οικονομικά δεν υποσχέσεις δηλαδή σε ότι έχει να κάνει με το χρήμα απλά προσέξτε λίγο περισσότερο γιατί εσείς συχθείς όλα τα ζώδια του νερού τα μπλέκουν τα πράγματα λίγο με το χρόνο παρόν, παρελθόν, μέλλον μπλέκονται λίγο στα ερωτικά, αυτό θέλει μία προσοχή μόνο ε, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κυλήσει πολύ ωραία το διάστημα αυτό μέχρι τις 6 Μαρτίου να το εκμεταλλευτείτε για να ομορφύνετε, για να ερωτευτείτε Uh, για να καλλιεργήσετε προοπτικές και στα επαγγελματικά αλλά και στα οικονομικά.